Αν φύγουν αυτοί, θα φύγουμε και εμείς, δήλωσε στην Δελτά τηλεόραση ο αντιδήμαρχος Φερών Δημήτρης Κολγιώνης, με αφορμή το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στις Σφαίρες. Μάλιστα, συναλλασσόμενοι του υποκαταστήματος έλαβαν το εξής μήνυμα από την τράπεζα. Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε συνεχώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες που ικανοποιούν τις τραπεζικές σας ανάγκες. Γι' αυτό προχωράμε σε μεταφορά των εργασιών συγκεκριμένων καταστημάτων σε καταστήματα που καλύπτουν ένα διευρυμένο σύνολο τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, αποσκοπώντας την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σας ενημερώνουμε ότι από τις 16 Ιουλίου το κατάστημα Φερών μεταφέρεται και θα λειτουργεί πλέον στο κατάστημα Αλεξανδρούπολης στη διεύθυνση Λεωφόρος Δημοκρατίας 240. Δεν είναι θέμα μόνο απαξίωσης. Σας λέω και πάλι ότι εμείς εδώ ως μια κοινωνία ανθρώπων, περίπου 10.000 ανθρώπων με 1.200 πλεονεκτήματα, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι η Εθνική θα φύγει από την περιοχή μας, γιατί υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι από το 1969 που είναι η Εθνική στην περιοχή μας, αυτοί οι άνθρωποι, το σύνολο των συνταξιούχων, το σύνολο των επαγγελματιών, τη στήριξαν αυτή την τράπεζα. Δεν μπορεί αυτή η τράπεζα ξαφνικά να αδιαφορεί και να φεύγει από την περιοχή. Με το σκεπτικό της εθελούσιας εξόδου και της μείωσης των υπαλλήλων. Υπάρχουν καταστήματα στους αστικούς ιστούς, όπως είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, όπου και είναι και οι άνθρωποι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική τραπεζική, όπου μπορούσαν αν ήθελαν να μειώσουν κατάστημα. Ανά την επαρχία. Και επαναλαμβάνω και πάλι, δηλαδή σε μια πόλη 100.000 θα έχουμε μόνο ένα κατάστημα της Εθνικής και πιστεύει κανείς ότι θα εξυπηρετηθούμε. Και επιπλέον μην έχουν και την εντύπωση ότι αυτοί οι συναλλασσόμενοι τόσα χρόνια με την Εθνική θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται μαζί τους. Αν φύγουν αυτοί, θα φύγουμε και εμείς. Για να αποτρέψουν το κλείσιμο του υποκαταστήματος, οι φορείς των Φερών προγραμματίζουν κινητοποίηση μπροστά από το υποκατάστημα. Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων και οι βουλευτές. Αποφασίσαμε πέρα από την προσπάθεια του Δημάρχου και των βουλευτών για συνάντηση με τη διοίκηση της τράπεζας όπου περιμένουμε αποτελέσματα. Εμείς ως κάτοικοι εδώ της περιοχής την Παρασκευή 10 η ώρα να κάνουμε ένα συλλαλητήριο μπροστά στην τράπεζα για να δείξουμε και εμείς τη διαμαρτυρία μας για αυτή την ενέργεια του ΔΣ της τραπέζης. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να παρευρεθεί την Παρασκευή στις 10 η ώρα στην πλατεία μπροστά στην Εθνική Τράπεζα για να διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί για αυτήν την ενέργεια. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής μπροστά από το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Όλοι μαζί να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στο κλείσιμο της Εθνικής Τράπεζας στην πόλη μας είναι το σύνθημα των κατοίκων και φορέων. Δεν είναι ανάγκη να ακριβόμαστε. Όλα αυτά τα χρόνια όπου αποφασίστηκε να κλείσουν καταστήματα, όχι μόνο η Εθνική αλλά και άλλες τράπεζες, αλήθεια είναι ότι προχώρησαν σε συρρήκνωση και στο κλείσιμό τους. Έπρεπε να κλείσει, λέμε. Και ότι στη λειτουργία τους αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή θέση. Νομίζω ότι είναι ο 8ος στην κατηγορία του. Από την κίνηση που υπάρχει από την περιοχή βλέπουμε ότι λειτουργεί. Δεν υπάρχει δηλαδή ότι που λειτουργεί το κατάστημα των Φερών και επιπλέον σε μια πόλη των 100.000 όπου όλοι είμαστε καθημερινά μάρτυρες της ουράς στην οποία υπάρχει στο κατάστημα της Αλεξανδρούπολης θα ουσιαστικά θα κατέβει ο μισός του νομός. Εμείς δεν εκπροσωπούμε κατά κάποιο τρόπο ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι και οι οποίοι συνήθως έχουν να πάρουν από την Εθνική Τράπεζα τη σύνταξή τους. Διανοείται κανείς πώς θα γίνεται όλη αυτή η κίνηση όλων αυτών των ανθρώπων.